Το μονόπρακτο στο δεύτερο πρόγραμμα. Λαβύρινθος του Αλφρέντο Μπαλντούτσι. Μετάφραση Βαγγέλης Ηλιόπουλος. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί Πέρης Μιχαηλίδης, Καριοφιλιά Καραμπέτη. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Μουσική επιμέλεια Ιάκωβος Δρόσος. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Ραδιοσκηνοθεσία Βίκτορ Αρδίτης. Εισηγητής δραματολογίου Βάιος Παγκουρέλης. Από το έργο, ο μεταφραστής Βαγγέλης Ηλιόπουλος θα μας πει λίγα λόγια. Ο Αλφρέντο Μπαλντούτσι είναι ένας από τους σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς της ιταλικής μεταπολεμικής γενιάς. Μιας γενιάς που ανδρώθηκε και δημιούργησε μέσα σε ένα κλίμα γενικότερης αναθεώρησης των κοινωνικών και πολιτικών αξιών που ήταν αποτέλεσμα του πολέμου. Αιτία εξάλλου που διαμόρφωσε και το έντονο υπαρξιακό αδιέξοδο, καθώς και την αβεβαιότητα που μέσα από τις ανακατατάξεις αυτές αντιμετώπιζε ο σύγχρονος άνθρωπος. Το αδιέξοδο αυτό και την αβεβαιότητά του ανθρώπου της εποχής μας προβάλλει ο Μπαλντούτσι και στο μονόπρακτό του «Λαβύρινθος», όπως έχει διαμορφωθεί περνώντας μέσα από την εμπειρία των μολύβδινων χρόνων, όπως χαρακτηριστικά ονομάζουν οι Ιταλοί τη δεκαετία του 70. Μια δεκαετία που ιδιαίτερα γνωρίσματά της είναι η λιτότητα στην οικονομική και η τρομοκρατία στην κοινωνική ζωή της χώρας. Το έργο «Λαβύρινθος» ανεβάστηκε για πρώτη φορά στο Φόντι τον Ιούλιο του 1984 στα πλαίσια του 4ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Ιταλικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ρικάρντο Κουτσιόλα. Έργα του Μπαλντούτσι έχουν ανεβεί στα περισσότερα δημοτικά θέατρα της Ιταλίας και ο ίδιος έχει βραβευτεί με το βραβείο Ριτσιόνε για το έργο του «Το καινούριο νησί» το 1973, με το βραβείο Πιραντέλο για το έργο του «Ρεύματα στην παραλία» το 1979 και με το βραβείο Αντίκο Λικοράντο για το έργο του «Βραδιά τιμής» το 1982. Η δράση στην Ιταλία σήμερα, σε μια βρώμικη εγκαταλελειμμένη αποθήκη δίπλα σε μια σιδηροδρομική γραμμή συναντιόνται δύο άγνωστοι. Ένας άντρας και μια γυναίκα. Λαβύρινθος του Αλφρέντο Μπαλντούτσι. Τίποτα, άδεια. Ούτε μια σταγόνα νερό.
ούτε μια σταγόνα. Και τώρα, τώρα τι γίνεται? Μπα, και εσείς από πού ξεφυτρώσατε? Δεν σας είδα μπαίνοντας. Συγγνώμη, μη δίνετε σημασία στους τρόπους μου. Συνήθως δεν συμπεριφέρομαι έτσι, αλλά τέτοια κακοτυχία και ακριβώς πάνω στην ώρα. Συγγνώμη, μη φοβάστε. Μήπως είδατε νερό πουθενά? Ναι, είναι ανώφελο, το ξέρω. Δεν υπάρχει πουθενά νερό εδώ τριγύρω. Είναι ανώφελο, το ξέρω. Δεν υπάρχει νερό. Τι να υπάρχει ανάμεσα σε τούτες τις πέτρες? Μια πέσια έρημος από πέτρες. Αμότε. Το νερό δεν είναι βέβαια για μένα. Δεν θα έκανα σαν παλαβός, είναι για το αυτοκίνητο. Ξεσφίγγει μια βίδα και αδειάζει το ψυγείο. Και μου τυχαίνει εδώ. Εδώ, που δεν υπάρχει νερό ούτε για δείγμα. Ξέρω, δεν ωφελεί. Αλλά τώρα έπρεπε να μου τύχει και αυτό. Ήμουνα στον δρόμο όταν το κατάλαβα, αλλά ήταν πολύ αργά. Είδα το μονοπάτι και αυτή την παράγκα δίπλα στις γραμμές και είπα, ποιος ξέρει. Έτσι βγήκα από το δρόμο και έκαψα και την τελευταία σταγόνα για να φτάσω μέχρι εδώ. Χαμώτο. Και τώρα τι γίνεται? Να πάω να ζητήσω βοήθεια από κανένα περαστικό αυτοκίνητο? Αλλά αφού από την πόλη μέχρι εδώ δεν συνάντησα ούτε ένα αμάξι. Δεν περνάει κανείς από αυτόν τον καταραμένο δρόμο. Εσείς, πώς φτάσατε τόσο εδώ? Θα με ρωτήσετε γιατί πήρα αυτό το δρόμο. Σκεφτείτε τη βλάκα. Είδα στο χάρτη ότι κέρδιζα μερικά χιλιόμετρα. Βιαζόμουν να φτάσω και είπα, ένας επαρχιακός δρόμος, γιατί όχι? Ποιος να φανταζόταν ότι θα βρισκόμουν σε μια έρημο γεμάτη πέτρες? Όταν το κατάλαβα είπα, κάποτε θα φτάσω. Και να μην έφτανα, γρήγορα πίσω δεν θα γύριζα. Έτσι κι αλλιώς, τι θα μπορούσε να μου συμβεί? Είχα βενζίνη, λάδια, ρεζέρβα, τι θα μπορούσε να μου συμβεί? Το νερό. Εκείνη η καταραμένη βίδα που λάσκαρε. Συμπεριφέρομαι σαν τρελός. Και εσείς έχετε τις έγνοιες σας, τα προβλήματά σας. Και καταφθάνει ένας μανιακός που βρίζει και φωνάζει. Συγχωρέστε με. Αρχίζω και ηρεμώ. Βλέπετε? Ηρεμώ. Έτσι κι αλλιώς μέχρι εδώ ήταν για μένα. Μέχρι σε αυτήν εδώ τη βρωμοπαράγκα. Υποσχέθηκα να είμαι ήρεμος. Συσυχάστε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει νόημα πια. Ήρεμος. Ηρεμότατος. Ξέρω τους κανόνες. Τι νομίζετε? Τώρα είμαι ήρεμος. Και εσείς αισθάνεστε πιο ήσυχοι. Έτσι δεν είναι? Τώρα θα σας πω κάτι για να ησυχάσετε τελείως. Ξέρετε που πήγαινα? Στο αεροδρόμιο για να συναντήσω κάποιο άτομο που έφευγε. Ή μάλλον φεύγει αυτή τη στιγμή. Αντίο. Τέλειωσαν όλα. Ακόμα κι αν είχα ένα ποτάμι στη διάθεσή μου θα ήταν πάλι πολύ αργά. Όλα πήγαν στραβά. Τώρα θα κάτσω εδώ ήσυχος. Ήσυχος. Βλέπετε? Ορίστε. Ήσυχος. Μπορούμε να μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Για σας παραδείγματος χάρη. Πώς τα καταφέρατε να φτάσετε μέχρι εδώ? Δεν θέλετε να μου πείτε? Βέβαια, τι αφηρημένος, ούτε καν συστήθηκα. Ονομάζομαι... Μη γελάστε όμως, σας παρακαλώ, μη γελάσετε. Ονομάζομαι Σιγισμούντος. Δεν είναι δυνατόν, θα μου πείτε, κι όμως είναι. Σκεφτείτε την περίπτωση ενός πατέρα που πάει να δει στο θέατρο «Η ζωή είναι όνειρο» του Καλτερόν Ντελαμπάρκα. Εντυπωσιάζεται και αποφασίζει να δώσει το όνομα του πρωταγωνιστή στο γιο του που θα γεννηθεί σε λίγο. Μάμε λοιπόν, Σιγισμούντος. Σιγ, για όλους τους θέλουν να με κάνουν να ξεχάσω αυτή την αδικία που μου κάνανε. Δεν είδα νερό εδώ τριγύρω. Νερό? Ούτε καν το θυμόμουν. Και ποιος σκέφτεται πια το νερό? Ευχαριστώ πάντως. Αν και το νερό δεν θα ξέρα πια τι θα το κάνω. Όμως πέρα από τις γραμμές προς τα εκεί υπάρχουν κάτι χαντάκια που μπορεί να έχουν ακόμη πρόχεινο νερό. Λέτε ότι μπορεί να... Βρόχινο νερό είπατε? Και πότε έβρεξε σε αυτόν τον τόπο? Νομίζω δεν θα έβρεξε ποτέ από τότε που υπάρχουν άνθρωποι. Και ύστερα, ακόμη κι αν έβρεχε, πόσο θα κρατούσε το νερό σε τέτοιο έδαφος? Αυτές οι πέτρες είναι στόματα διψασμένα. Τι κάνετε εκεί όρθια? Ελάτε να καθίσετε. Σας βλέπω ανήσυχη. Δεν πιστεύω να με φοβάστε ακόμα. Δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Τώρα είμαι ήρεμος, βλέπετε? Ήρεμος. Πλησιάζει η πιο ζεστή ώρα της μέρας. Έξω με δυσκολία αναπνέεις. Καυτός αέρας ανάρχεται από πυρκαγιά.
Εδώ μέσα υποφέρεται, γιατί η παράγκα έχει φτιαχτεί από μονωτικό υλικό. Μα τι συνέβη? Δεν μπορείτε να μου πείτε? Δεν είναι τίποτα. Καταλαβαίνω, σας έβγαλα από τις σκέψεις σας. Αλλά έφταιω εγώ. Το νιώθετε κι εσείς. Γιατί πριν, όταν μου μιλούσατε για βρόχινο νερό, αισθάνθηκα κάτι σαν λάμψη κοινωνικότητας, ή κάνω λάθος? Δεν ξέρω. Τώρα όλα είναι όπως πριν. Το βλέμμα σας καναγέμισε θλίψη. Θα ήθελα να κάνω κάτι για σας. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γιατί δεν δοκιμάζουμε? Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσατε να αρχίσετε να μου λέτε πώς έγινε και βρεθήκατε σε αυτή την ερημιά. Όχι από περιέργεια, απλώς νομίζω ότι από εκεί μπορούμε να φτάσουμε στον πόνο που υπάρχει μέσα σας. Δεν γίνονται εξομολογήσεις έναν άγνωστο? Κι όμως, ένας άγνωστος είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να εκτονωθεί κανείς. Ξέρετε ότι υπάρχει κόσμος που τηλεφωνεί στην τύχη και λέει τα βάσανά του στον πρώτο τυχόντα. Λοιπόν, δεν θα μου πείτε τίποτα? Δεν έχω τίποτα να πω. Σύμφωνοι. Εσείς μην μου λέτε τίποτα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα από το παρελθόν. Αρχίζουμε από εδώ. Διώξτε τον δρόμο που καθρεφτίζεται στα μάτια σας. Εγώ όμως σας είπα το όνομά μου. Μπορώ να μάθω το δικό σας? Εύα. Πολύ καλή αρχή. Τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε για ό,τι μας έρχεται στο νου. Σοπάστε. Δεν ακούσατε ένα σφύριγμα? Μου φάνηκε σαν κραυγή κάποιου πουλιού. Δεν ήταν το σφύριγμα του τρένου? Αποκλείεται. Το τρένο περνάει από εδώ ακριβώς στις... Δεν ξέρω τι ώρα περνάει το τρένο. Δεν ξέρετε? Όχι, αλλά τι σημασία έχει? Καμιά. Τι σχέση έχει το τρένο, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Δεν είναι σιδηροδρομικό σταθμό αυτό. Και γιατί θα έκαναν σταθμό εδώ? Ποιο θα τον χρησιμοποιούσε? Δεν υπάρχει ούτε σπίτι ούτε τίποτα. Μόνο σκόνη και πέτρες. Αυτή η αποθήκη τη φτιάξατε όταν κατασκεύαζαν τη σιδηροδρομική γραμμή? Για τους εργάτες ίσως ή για τα υλικά? Τώρα δεν χρησιμεύει σε κανένα, ή μάλλον σε εμάς, για να προφυλακτούμε από τη ζέστη. Τι κρίμα που δεν υπάρχει κάποια στάση εδώ. Θα ήταν ωραίο να πηδούσαμε στο τρένο και αντίο. Τώρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε να πέσει ζέστη και ύστερα σιγά σιγά να γυρίσουμε στο δρόμο και να περπατήσουμε προς την πόλη. Αν έχουμε τύχη, μπορεί να βρούμε και κανένα αμάξι να μας πάρει. Αλλά καλύτερα ας μην έχουμε αυταπάτες. Μέχρι την πόλη είναι 20 χιλιόμετρα και θα πρέπει να τα κάνουμε με τα πόδια. Πάντως καλύτερα από το να πάμε προς το αεροδρόμιο που είναι καμιά σαρανταριά. Ξέρετε τι θα κάνω? Θα πάω στα αμάξι να πάρω το ραδιόφωνο. Με λίγη μουσική η ώρα περνάει πιο γρήγορα. Δώστε μου πίσω το πιστόλι μου. Τι? Το πιστόλι μου ήταν στο κάθισμα δίπλα τη θέση του οδηγού. Το θέλω. Μα εγώ δεν Εσείς το πήρατε όταν πήγα να δω για το νερό. Βγήκατε μετά από μένα. Ναι, βγήκα και. Πήγατε στο αυτοκίνητο και πήρατε το πιστόλι μου από το κάθισμα. Μα τι λέτε? Είμαι σίγουρος. Δώστε μου το αμέσως. Είναι μέσα στην τσάντα. Εδώ μέσα δεν έχει τίποτα. Πού είναι τότε? Πού είναι? Είναι στο αυτοκίνητό σας, κάτω από το κάθισμα. Πάμε να το πάρουμε. Πονά ακόμα το χέρι. Συγγνώμη για τη βία, αλλά ανησύχησα για σας. Το πιστόλι είναι γεμάτο. Μπορεί να παθαίνατε κακό. Πρέπει να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις. Δεν έχει πια σημασία. Αν νομίζετε... Η πόρτα του αμαξιού ήταν ανοιχτή. Υπήρχε και ένας οδικός χάρτης στο κάθισμα. Το πιστόλι έπεσε κάτω καθώς έπαιρνα το χάρτη. Θέλησα να το σηκώσω, αλλά γυρίζατε πίσω και δεν ήθελα να με βρείτε εκεί. Αν το ξέρα, δεν θα έκανα τόση φασαρία. Αλλά σας το είπα, φοβόμουν για εσάς. Το πιστόλι το έχω πάντα πρόχειρο όταν πηγαίνω σε μέρη έρημα όπως αυτό. Μα τι κάνετε? Φεύγω. Μα
Τι λέτε, τρελαθήκατε? Δεν είδατε τη ζέστα κάνει έξω? Και λοιπόν? Σας φαίνεται λογικό να φύγετε? Αφήστε πρώτα να πέσει η ζέστα. Το αποφάσισε. Όχι. Αυτή δεν απάντησε, πρέπει να λογικευτείτε. Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα? Πόσο δρόμο νομίζετε ότι θα κάνετε πριν πέσετε κάτω, λοιπόν? Θέλω να φύγω. Ωραία, κατάλαβα. Είναι για αυτό που συνέβη πριν. Σας πείραξε, το ξέρω, αλλά μην το σκέφτεστε. Ήμουν χυδαίος και βίαιος, σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά το όπλο ήταν γεμάτο και φοβήθηκα για εσάς, σας το ορκίζομαι. Αφήστε με να φύγω. Δεν μπορείτε, το καταλαβαίνετε? Δεν μπορείτε να φύγετε. Αν αποφασίσετε να αυτοκτονήσετε, τότε καλύτερα να σας δώσω το πιστόλι και να σας μάθω να πυροβολείτε, αν δεν ξέρετε. Αλλά να σας αφήσω να πάτε έξω με αυτόν τον ήλιο που σκοτώνει, όχι. Σας σκετεύω, μείνετε ακόμα λίγο. Σε αυτά τα μέρη με έχουν διαβεβαιώσει. Αν η ζέστα ανεβαίνει γρήγορα, άλλο τόσο γρήγορα έρχεται η ψύχρα. Και το βράδυ φαίνεται ότι κάνει ακόμα και κρύο. Αφήστε με να περάσω. Είπα όχι. Και όλο αυτό το ενδιαφέρον είναι για μένα? Για ποιον άλλο? Κρατήστε το. Από μένα δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείτε να με αφήσετε να φύγω χωρίς να ανησυχείτε. Δεν ξέρω τίποτα και δεν είδα τίποτα. Καλό κι αυτό. Και τι θα μπορούσατε να είχατε δει? Είμαι περίεργος να μάθω. Εμπρός, μην με βασανίζετε. Τι θα μπορούσα να φοβηθώ από εσάς? Μήπως για το περιστατικό με το πιστόλι, ε? Έχω κανονική άδεια οπλοφορίας. Όχι, 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 δεν μπορεί να είναι αυτό. Τότε τι? Μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε εύκολα. Έχω δικαίωμα για εξηγήσεις. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί κανείς να λέει τόσο βαριά πράγματα και ύστερα να σωπαίνει. Πρέπει να ξέρω τι θα πρέπει να φοβάμαι από εσάς και τι είδατε. Εγώ είπα ακριβώς το αντίθετο. Δεν πρέπει να φοβάστε τίποτα και δεν είδα τίποτα. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Δεν μ' αρέσουν ούτε τα σταυρόλεξα ούτε τα ενίγματα. Σας παρακαλώ, μη με κρατάτε σε αγωνία. Είπατε ότι σας λένε Εύα, έτσι? Λοιπόν, Εύα, πέστε μου όλα όσα σκεφτήκατε για μένα. Ίσως πρόκειται για κάποια παρεξήγηση που μπορώ να διαλύσω με μία μόνο λέξη. Σας σκετεύω. Στο διάολο, μου ρίξατε κατά πρόσωπο μια κατηγορία και πρέπει να την τεκμηριώσετε, καταλαβαίνετε? Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Λυπάμαι για τον τρόπο μου. Με ποιο δικαίωμα σας επιτίθεμε έτσι? Αφήστε με να φύγω. Αποκλείεται. Είχα πολλές τύψεις, ξέροντας ότι βρίσκεστε στον δρόμο μέσα στο λιοπύρι, περιμένοντας ίσως κάποιο αμάξι που δεν περνάει. Όταν δροσίσει λίγο, θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Θα στείλω κάποιον από την πόλη να πάρει το αυτοκίνητο και ύστερα μην νομίζετε πως θα φύγετε χωρίς να έχετε απαντήσεις στις ερωτήσεις μου. Αν και εγώ νομίζω ότι δεν θα έχω γρήγορα τις απαντήσεις. Δεν έχετε και πολλή διάθεση για εκμυστηρεύσεις, μου φαίνεται. Δεν μου είπατε ακόμα, παραδείγματος χάρη, πώς βρεθήκατε εδώ. Ίσως αυτή είναι προσωπική σας υπόθεση και δεν θέλετε να χώσω τη μύτη μου. Συμφωνώ. Αλλά για τα υπόλοιπα απαιτώ τις απαντήσεις σας. Βλέπω ότι παραιτηθήκατε από τις προσπάθειές σας να φύγετε. Πολύ λογικό εκ μέρους σας. Λοιπόν, είπατε ότι δεν πρέπει να φοβάμαι γιατί δεν είδατε τίποτα. Πολύ δύσκολο ένιγμα. Όσο το σκέφτομαι, τόσο δεν το καταλαβαίνω. Μήπως διαβάσατε στα μάτια μου κάποιο έγκλημα που δεν γνωρίζω ότι έχω διαπράξει? Όχι, όχι, όχι. Μην μου το πείτε ακόμα. Μην μου το πείτε. Αν και δεν τα καταφέρω να μαντέψω μόνος μου, είναι ωραίο να δουλεύω με το μυαλό μου. Σχεδόν συναρπαστικό. Καυκική ατμόσφαιρα με τα όλα της. Με κατηγορούν για κάτι για το οποίο δεν έχω ιδέα. Αλλά ούτε η κατηγορία προσδιορίζεται. Απλώς είμαι ένοχος. Ίσως γιατί ανασκαλεύοντας μέσα μας, όλο και κάποια ενοχή βγαίνει στη φόρα. Άγνωστη και πεντακάθαρη. Μια ενοχή που την κουβαλάμε πάντα. Κανείς δεν είναι αθώος. Κανείς, βέβαια, κανείς δεν είναι αθώος. Μα βέβαια. Τι αφελείς να μην το σκεφτώ πριν. Απλώς και μόνο το γεγονός ότι είμαστε ζωντανοί μας πρόχνει στην ομάδα των ενόχων. Και εσείς δεν θα με προδώσετε. Δεν θα με καταγγείλετε σε κανένα την παρουσία μου. Την ύπαρξη κάποιου σιγισμούντου, σύγκια, τους φίλους ανάμεσα στους ζωντανούς. Εγώ θα προσπαθώ να περνώ απαρατήρητο, σας το υπόσχομαι. Ναι, σας το υπόσχομαι. Θα γίνω πολύ μικρός. Θα περπατάω στις μύτες των ποδιών. Δεν θα αφήνω το παραμικρό ίχνο στο πέρασμά μου. Ώστε κανείς, λέω κανείς, να μην μπορεί να καταλάβει τίποτα. Ευχαριστώ για τη μεγαλοψυχία σας. Εσείς δεν με είδατε και εγώ δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Θα τα καταφέρω και αυτή τη φορά να ξεφύγω από τη δικαιοσύνη. Γιατί αυτό είναι το ίστατο δικαστήριο. Και έξω βρίσκεται κιόλας έτοιμη κόλαση. Ακούτε? Το κατάλαβα όταν πήγατε να ψάξετε για νερό. Ποιος θα το πίστευε? Προσπάθησα να κάνω την έξοδό μου να φαίνεται αθώα. Έπαιξα το ρόλο μου με απόλυτη φυσικότητα και όμως προδόθηκα. Όταν πλησίασα το αμάξι και είδα το χάρτη στο κάθισμα. Τον οδικό χάρτη.
Υπήρχε ένα κόκκινο βέλος που έδειχνε ακριβώς το μέρος που βρισκόμαστε τώρα. Εγώ το σημείωσα αυτό το βέλος όταν έμεινα χωρίς νερό. Υπήρχε μια ολόκληρη διαδρομή σημειωμένη. Ξεκίνησε από την πόλη και κατέληγε εδώ, σαν να ήταν ο στόχος σας. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, δεν βρέθηκα εδώ τυχαία, αλλά το είχα αποφασίσει. Υπήρχε και μια εφημερίδα στο κάθισμα. Εφημερίδα ενός μηνός πριν. Αυτό ήταν το κλειδί. Ποια εφημερίδα? Ήταν ορθάνυχτη. Οι τίτλοι φαίνονταν καθαρά. Δεν θα έπρεπε να την είχατε αφήσει εκεί. Τίτλοι εφημερίδας? Όχι. Πρέπει να τη δω αμέσως. Έστω και κινδυνεύοντας να πεθάνω από ηλίαση. Αυτό είναι, έτσι. Για να δούμε τους τίτλους. Ήταν ανοιχτή σε αυτή τη σελίδα. Πτώση στο χρηματιστήριο. Όχι. Χειροτερεύει κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ούτε τα προβλήματα της ενεργειακής κρίσης. Ούτε ληστεία στο Εξπρές Παρίσι Μασσαλίας. Για μια στιγμή. Ίσως το βρήκαμε. Έτσι δεν είναι? Το διάβασα κι εγώ αυτό το άρθρο. Το θυμάμαι πολύ καλά. Μια τέλεια ληστεία με τρεις μόνο άντρες. Δύο ανεβαίνουν στο τρένο στο Παρίσι. Στη διάρκεια του ταξιδιού πάνε στο ταχυδρομικό βαγόνι. Με τα όπλα στο χέρι κινητοποιούν τους φρούρους. Ύστερα, με την ησυχία τους, στο μέρος που είχαν από πριν ορίσει, πετάνε από το τρένο που τρέχει τους ταχυδρομικούς σάκους. Στο έδαφος υπάρχει ο συνένοχος που μαζεύει τους σάκους. Τους φορτώνει σε ένα αυτοκίνητο και εξαφανίζεται. Καλό, ε! Δεν θα έπρεπε να είχατε αφήσει εκεί αυτή την εφημερίδα. Εσείς λέτε ότι... Δίπλα μάλιστα στο χάρτη και το πιστόλι. Δηλαδή εσείς έχετε ήδη αποφασίσει ότι... Θέλετε και μια άλλη απόδειξη? Για να ακούσω. Το αμάξι εκεί απ' έξω έχει πινακίδες αυτής της πόλης. Αλλά εσείς αυτά τα μέρη δεν τα γνωρίζετε. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι το αυτοκίνητο δεν είναι δικό σας. Εξάλλου αυτό δεν είναι το αλφαβήτα του επαγγέλματος. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε για δουλειά το δικό σας αμάξι. Είναι τόσο εύκολο να βρείτε κάποιο άλλο. Και έτσι ξεσκεπάστηκα. Θέλω να πιστέψω ότι δεν το ξέρετε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Μην κάνετε τον αθώο, γιατί με απογορεύσατε να φύγω. Το έκανα για... Για τον πολύ δυνατό ήλιο, έτσι. Γι' αυτό βέβαια. Ή γιατί δεν αφήνει κανείς να φύγει κάποια που τα κατάλαβε όλα και δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να φοβάμαι τίποτα. Γιατί δεν είδατε τίποτα. Επιτέλους το βρήκατε. Δεν ήμουν ποτέ πολύ γρηγορός. Δεν σας λείπουν όμως άλλες χάρες. Ποιες δηλαδή? Παραδείγματος χάρη να κρύβεστε κάτω από ένα αξιοπρεπές παρουσιαστικό. Πιστεύετε ότι... Μια κάποια ληστεία είναι πάνω από τις δυνατότητες των κοινών ανθρώπων. Χρειάζεται ευφυΐα πάνω από το μέσο δίκτυο. Μια κάποια μόρφωση. Ένας άνθρωπος σαν και εσάς, με λίγα λόγια. Να που ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος που δεν ικανοποιείται από τα φαινόμενα, αλλά ψάχνει πιο βαθιά. Δεν είναι το ατύχημα για το οποίο πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Όπως η λασκαρισμένη βίδα που σε μπλοκάρει σε μια έρημο με πέτρες, ε. Σκεφτήκατε κάποια λύση? Λύση γιατί? Μα πώς, τι θα κάνετε τους σάκους που θα ρίξουν από το τρένο αφού τα μάξι είναι άχρηστο? Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Και εγώ σκεφτόμουν ότι. Αλλά η δικιά σας ιδέα θα είναι σίγουρα καλύτερη. Για να ακούσω τη δική σας. Σκεφτόμουν τους λάκους που είναι πιο πέρα. Σε έναν από αυτούς θα μπορούσαν να κρυφτούν οι σάγοι και να σκεπαστούν με πέτρες. Κανένας δεν θα σκεφτόταν να πάει να ψάξει εκεί από κάτω. Ύστερα, όταν σταματήσουν οι έρευνες, να πάει να τους πάρει, Το είχατε σκεφτεί κι εσείς. Δεν υπήρχαν πολλές επιλογές, νομίζω. Και το αμάξι που θα μείνει εδώ? Δεν θα μείνει εδώ παρά ένα καμένο λείψανο. Θα βάλετε φωτιά στο ντεπόζιτο? Για να εξαλείψω κάθε ίχνος. Είναι και αυτό μες στο επάγγελμα. Κανείς δεν θα σκεφτεί ότι αυτό ήταν το αμάξι που θα μετέφερε τους σάκους. Θα τους ψάχνουν σε άλλα αυτοκίνητα, θα μπλοκάρουν τους δρόμους. Μάλλον. Ταραγμένοι. Γιατί? Που βρεθήκατε μπλεγμένοι σε μια ληστεία. Μα βρέθηκα εδώ τυχαία. Πώς φτάσατε μέχρι εδώ δεν ξέρω, γιατί ακόμα δεν μου το είπατε. Αλλά ξέρω όμως πώς μπήκατε σε αυτή την επιχείρηση. Αλήθεια, εδώ που τα λέμε, για πέστε μου, πώς αποφασίσατε να γίνετε συνένοχός μου? Τι πράγμα? Συνένοχος, καταλάβατε πολύ καλά. Συνένοχος χωρίς αμφιβολία, αφού εσείς μου υποδείξατε τον τρόπο να φέρω σε πέρα στο έγκλημα. Μα αφού το είχατε σκεφτεί κι εσείς. Και τι πάνε να πει, τη συμβουλή σας τη δώσατε? Εγώ για όλα αυτά δεν θα είχα κάνει λόγο αν δεν με είχατε αναγκάσει να μείνω εδώ. Όμως βιαστήκατε να μου προσφέρετε τη συνεργασία. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Γιατί το κάνατε? Δεν θέλετε να απαντήσετε? Προσέξτε, γιατί είναι πολύ σοβαρή ερώτηση. Εξαιρετικά σοβαρή. Τι θέλετε να σας απαντήσω? Σκεφτείτε καλά. Γιατί από αυτή την απάντηση εξαρτιόνται πολύ σοβαρά πράγματα. Αφήστε με ήσυχα. Γιατί το κάνατε? Ίσως μπορώ να σας το πω εγώ. Πέστε το λοιπόν και τελειώνετε. Επειδή φοβηθήκατε, μη μείνετε απλώς θεατής. Και ανέμενα. Καταλάβατε ότι εδώ παίζετε επικίνδυνο παιχνίδι και ότι οι ξένοι θα ήταν παρήσακτοι. Μπορεί. Και αποφασίσατε να συμμετάσχετε. Αν αυτό το λέτε συμμετοχή. Δεν σκεφτήκατε το μετά? Ποιο μετά? Ότι αφού έχω κρύψει τους σάκους, θα είμαστε δύο που θα ξέρουμε το μυστικό. Το μυστικό θα είναι μόνο δικό σας. Εγώ δεν βλέπω την ώρα να ξεχάσω. Νομίζετε ότι φτάνει? Τι θέλετε να πείτε? Η ζωή μου και η ζωή του συντρόφου μου στο τρένο θα εξαρτιόνται από αυτό το μυστικό. Σας το ξαναείπα ότι από μένα δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Ελάτε, μην κάνετε την αθώα. Ποιο θα εμπιστευόταν μια τέτοια διαβεβαίωση? Μα είναι η αλήθεια. Δεν φτάνει.
Βρείτε κάτι πιο πιστικό. Γιατί ο λόγος μου. Δεν φτάνει. Τι περισσότερο μπορώ να κάνω. Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα που να μπορείτε να κάνετε. Δεν μ' αρέσει ο όρος. Οι αποφάσεις γεννιούνται στο ασυνείδητο. Έρχονται από μακριά. Δηλαδή πώς θα ονομάζετε αυτές που πρέπει να πάρετε? Συνέπειες γεγονότων που συνέβησαν παρά τη θέλησή μας. Όπως τα μάξι που πρέπει να εγκαταληφθεί γιατί έμεινε χωρίς νερό. Είδατε που καταλάβατε. Ποιες συνέπειες λοιπόν? Ο φόβος σας υπέδειξε να συνεργαστείτε. Και δεν ήταν καλή υπόθεση. Πώς μπορώ να σας πείσω ότι δεν θα μιλήσω? Και τους άλλους δυο στο τρένο πώς θα τους πείσετε? Το παιχνίδι παίζεται μεταξύ μας. Αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Κάνετε λάθος. Αυτή τη στιγμή στο τρένο παίζεται και η δική μου ζωή. Εγώ εδώ πρέπει να παίξω και τη δική τους. Για πέστε τα πιο καθαρά. Τι θέλετε να πείτε? Τι θα με κάνετε? Απαντήστε. Ο φόβος σας ήταν κακό σύμβουλο. Πρέπει να μου δώσετε μια απάντηση. Δεν βλέπετε ότι ψάχνω? Αλλά είναι φοβερά δύσκολο. Η υποψία φωλιάζει στο σκοτάδι. Η δυσπιστία υψώνει τα τείχη της. Έχετε το λόγο μου, θα έπρεπε να σας φτάνει. Μια υπόσχεση κάτω από αυτές τις συνθήκες τι αξία μπορεί να έχει? Δεν σας επιτρέπω. Σταματήστε τα μεγάλα λόγια. Λόγος, υποσχέσεις, συνείδηση. Πράγματα χωρίς σημασία για σας, Και για σας τι σημασία θα έχουν όταν τα συγκρίνετε με το καθήκον σας ως πολίτης ή με τη δικαιοσύνη που πρέπει να θριαμβεύσει? Ακούστε καλά τι θα σας πω. Όλη αυτή η ιστορία αφορά εσάς και τους φίλους σας πάνω στο τρένο. Εγώ ό,τι άκουσα το άκουσα τυχαία και ποτέ, καταλαβαίνετε, ποτέ δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποια πληροφορία που τυχαία έφτασε στα αυτιά μου. Ήταν σαν να παίρνω κάτι που δεν μου ανήκει, μια πραγματική κατάκριση. Με λίγα λόγια, απεχθάνεστε την κλεψιά. Σωστά. Το να κλέβεις δεν είναι και τόσο αποκρουστικό, πιστέψτε με. Πάντως, εκτιμώ την προσπάθειά σας να μετακινήσετε τη γραμμή της αμυνάς σας. Αλλά βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Τι να κάνω λοιπόν για να με πιστέψετε? Όχι εμένα, αυτούς τους δύο πάνω στο τρένο να ρωτήσετε. Δεν έχω τίποτα να πω σε αυτούς. Θα σκεφτούμε ακόμα. Μπορεί κάποια λύση να βρούμε. Υπάρχει χρόνος να παραδοθούμε. Να παραδοθούμε? Πού? Ας σκεφτούμε. Ακούστε. Υπάρχει τρόπος να βεβαιωθείτε εσείς και οι φίλοι σας με όλες τις δυνατές εγγύησεις. Το βρήκατε. Επιτέλους. Θέλετε να είστε σίγουρος για τη σιωπή μου, έτσι? Ναι. Τότε πάρτε με μαζί σας, αφού κρύψετε τους σάκους. Θα μπορείτε να με ελέγχετε κάθε λεπτό, να είστε σίγουρος ότι δεν θα σας προδώσω. Με λίγα λόγια, θα είστε μια ελεύθερη εχμάλωτος υπό επιτήρηση. Νομίζετε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό? Γιατί όχι. Εχμάλωτη. Ίσως για πολλές μέρες ανάμεσα στον κόσμο να παίζετε ένα ρόλο που θα μπορούσε να καταρρεύσει με ένα απλό βλέμμα. Δεν έχετε τίποτα καλύτερο? Σε πόση ώρα περνάει το τρένο? Όπου να είναι. Σε πόση? Καλύτερα να μην ξέρετε την ακριβή ώρα. Γιατί να μην την ξέρω? Γιατί πριν περάσει. Θέλετε να με σκοτώσετε λοιπόν? Απαντήστε, θέλετε να με σκοτώσετε? Εσείς το λέτε. Εγώ δεν είπα τίποτα. Πεςτε μου καθαρά τι σκέψεις θα μου κάνετε. Εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου? Τι είδους ερώτηση? Νομίζετε ότι το να σκοτώσω είναι μέρος των εναλλακτικών λύσεων που έχω? Στη θέση μου είπα. Βγάλετε τα πέρα μόνο σας με τα προβλήματα της συνείδησής σας. Βοηθήστε με, Εύα. Έχετε ανάγκη από ηθική υποστήριξη για να ξέρετε ότι αυτό που πάτε να κάνετε αποτελεί μέρος των δικαιωμάτων σας. Για μια ακόμη φορά κάνετε λάθος. Συγγνώμη τότε. Δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη με το έγκλημα. Σας πείραξε πολύ, Δεν είμαι και πολύ θαραλέα, το έχετε καταλάβει. Πράγματι. Όλα από αυτό ξεκίνησαν. Και τώρα? Δεν θέλω να πεθάνω για κάτι που δεν έχω καμιά πρόθεση να κάνω. Τα γεγονότα κατρακυλάνε σαν λιθάρια στην πλαγιά ενός λόφου, παρασύροντας τούφες χορτάρι
Και θάνατο. Δεν μπορώ να σας ακούω. Λέτε εντελώς ψυχρά τόσο φοβερά πράγματα. Πώς αλλιώς θα μπορούσα να τα πω. Α, το παραδέχεστε λοιπόν. Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός ώστε να σβήσει ο απόϊχος κάθε συγκίνησης. Ο κίνδυνος ενεδρεύει πάντα. Ο θάνατος δεν μας ανήκει. Τι είναι φόνος λοιπόν? Μια πράξη άμετρης υπεροψίας. Και είστε έτοιμος να την εκτελέσετε για λίγο χρήμα. Αυτή τη βρώμικη πράξη του υπόκοσμου, εσείς που καταλάβετε. Προσέξτε τις κρίσεις σας. Μερικές φορές η σκοπή δεν είναι και τόσο φανερή. Εάν δεν είναι το χρήμα, τι άλλο μπορεί να είναι? Η πολιτική. Μια ληστεία για να χρηματοδοτηθεί ένα πολιτικό κίνημα. Μάλιστα. Τώρα εξηγούνται όλα. Το παρουσιαστικό σας, ο τρόπος που σκέφτεστε. Α, τότε είναι πιο σοβαρό από ό,τι σκεφτόμουν. Δεν είστε μόνο εσείς και εκείνοι οι δυο πάνω στο τρένο. Είναι ολόκληρη ομάδα που πρέπει να προστατέψετε. Επιτέλους, το καταλάβατε. Και εγώ έλπιζα να σας κάνω να το ξανασκεφτείτε, να νιώσετε ίκτο. Όχι, όχι, όλα είναι ανώφελα. Τώρα είστε ανίκητος. Θωρακισμένος με ιδανικά, οπλισμένος με αρχές. Ποιος μπορεί να σας βγάλει από το όχυρό σας? Τώρα πράγματι τέλειωσαν όλα για μένα. Δώστε μου μια βεβαιότητα, κάτι από όπου να πιαστώ. Μα τι ψάχνετε να βρείτε τώρα που κάθε πράξη σας μπορεί να δικαιολογηθεί? Κάνετε το σφάλμα να καταλάβετε και να φοβηθείτε. Έπρεπε να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. Και όταν από το τρένο θα έπεφτε νησάκι. Δεν θα βλέπατε τίποτα. Γιατί θα τους έριχναν από την άλλη πλευρά της γραμμής. Το ταχυδρομικό βαγόνι είναι ανοιχτό από εκείνο το μέρος. Και εσείς θα αφήνατε τους σάκους στο έδαφος για να μην καταλάβω? Θα σας έλεγα ότι θα έκανα μια τελευταία προσπάθεια για να βρω νερό και θα τους έκρυβα. Επιστρέφοντας μετά, θα σας έπειθα να βαδίσουμε μαζί προς την πόλη. Χωρίς να καταλάβω τίποτα. Ακριβώς. Τότε λοιπόν αυτό είναι το πραγματικό έγκλημά μου. Και ο φόβος, τι σχέση έχει ο φόβος? Το ένα είναι δεμένο με τ' άλλο. Αλλά που χάσατε, φταίει το δεύτερο. Που έχασα? Δηλαδή, είναι αποφασισμένο? Δεν έχω αποφασίσει τίποτα, αλλά δεν θέλω να τρέφεστε με αυταπάτες. Φτάνω. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Μιλάτε για πράγματα φοβερά και θέλετε να μην έχω αυταπάτες. Είστε πολύ γενναιόδωρος. Θα μου βγάλετε τις αυταπάτες από το κεφάλι και θα μου χώσετε μια σφαίρα. Θα πεθάνω στα σκυλί, αλλά τουλάχιστον χωρίς αυταπάτες. Βοηθήστε με να βρω μια άλλη λύση. Βρήκατε την καλύτερη. Απειλή αλλά πρακτική. Βιαιή αλλά σίγουρη. Προσπαθήστε. Δεν τη βρίσκετε του ύψου σας. Καταλαβαίνω, δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς κάποιες αρχές. Αν περιφρονείτε την κοινωνία στην οποία ζείτε, το κάνετε γιατί πιστεύετε σε μια άλλη καλύτερη. Μην προσπαθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Η ιδεολογία σας τι λέει για τη λύση που βρήκατε για μένα? Αν η ζωή σας έχει αξία, δεν μπορείτε να τη μετράτε συγκρίνοντάς τη με ορισμένα προβλήματα. Θα γινότανε πολύ μικρή. Για το δίκιο δεν υπάρχουν διαστάσεις. Ψάξτε, ψάξτε προς άλλη κατεύθυνση, παρακαλώ, ψάξτε. Για να δούμε. Ποια δικαιοσύνη αρχίζει από ένα αυθαίρετο έγκλημα? Σε περίπτωση που θα ήταν έγκλημα, δεν θα ήταν ποτέ αυθαίρετο. Θα είναι πάντοτε αποτέλεσμα μιας προηγούμενης αδικίας που έσπηρε ανάμεσα στους ανθρώπους την προδοσία και την υποψία. Όχι, εδώ δεν υπάρχει σωτηρία, έχετε δίκιο. Οι ιδεολόγοι πετούν σε γαλαξίες, πώς να τους φτάσεις? Δεν τους προκαλείς πάνω σε αυτά που είναι βέβαιοι. Ούτε και πάνω στις αμφιβολίες. Ποιες λόγου χάρη? Θα μπορούσα να είμαι μια σύντροφος με τις ίδιες ιδέες. Αφού δεν τις ξέρετε καν. Και εγώ θα ήθελα να αλλάξω αυτή την κοινωνία. Να την αλλάξεις πώς, εκεί είναι το πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να. Πάψτε, πάψτε. Θέλετε να χειροτερέψετε τη θέση σας, να την ψοκινδυνεύσετε περισσότερο? Αν όλα είναι χαμένα, γιατί να μην προσπαθήσω? Καμιά απόδειξη δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Μπορεί να βρεθήκατε εδώ τυχαία. Δεν μπορώ να κάνω πια τίποτα, έτσι. Δυστυχώς τη συνεργασία σας οδήγησε ο φόβος. Αν σας οθούσε κάτι άλλο. Τι, η αλληλεγγύη? Είναι ένα συνέστημα που πηγάζει από τη φιλία, τις κοινές ιδέες. Υπάρχει και κάτι άλλο που μπορεί να γεννηθεί ανάμεσα σε δύο αγνώστους, ξέρετε. Ο έρωτας. Θα αρκούσε απλώς η ανθρώπινη συμπάθεια. Και ποιος σας λέει ότι δεν υπάρχει? Θα είχε φανερωθεί γρηγορότερα στη θέση του φόβου. Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν και τα δύο? Να λοιπόν η πρώτη αμφιβολία. Το πρώτο επιχείρημα υπέρ σας που καταφέρατε να εκφράσετε. Ένα αίσθημα συμπάθειας μπορεί να επιζήσει κάθε άλλη θεώρηση. Μπορεί να οθήσει και σε ένα είδος συνεργασίας, δεν νομίζετε? Σίγουρα. Μην περιμένετε όμως να αρκεστώ στα λόγια σας. Πρέπει να με πείσετε. Μα τι θέλετε να σας αγκαλιάσω? Ποιος ζήτησε τέτοιο πράγμα? Όταν συμβαίνει δεν χρειάζονται ούτε λόγια ούτε χειρονομίες. Απλώς το νιώθεις. Μεταξύ μας όλα ξεκίνησαν με λάθος τρόπο. Είναι δύσκολο να συνεχίσουμε στο σωστό τόνο. Ναι, είναι δύσκολο. Αποκαλύψαμε πάρα πολλά από τον εαυτό μας. Τον ανοίξαμε διάπλατα στο φως του ήλιου. Πού έγινε το λάθος? Θα έπρεπε να τα συνθέσουμε όλοι από την αρχή. Να ξαναχτίσουμε την αξιοπρέπειά μας. Να ξαναβρούμε τη χαμένη μας ενότητα. Αν ξαναρχίζαμε από το Α. Ναι, ίσως. Μπορούμε να προσπαθήσουμε. Σύμφωνα. Όλα από την αρχή λοιπόν. Εσείς εκεί κολλημένοι στον τοίχο. Όπως σας βρήκα μπαίνοντας. Ας αφήσουμε τη μανία μου για το νερό, έτσι. Γυρίζω και σας βλέπω. Συγγνώμη. Δεν σας είδα μπαίνοντας. Ελπίζω να μην σας τρόμαξα. Γιατί με τρομάξω? Πήκα σαν θύελλα ουρλιάζοντας και βρίζοντας για να βρω νερό. Αδιψάτε τόσο πολύ? Το θέλω για το αυτοκίνητο. Είναι άσκοπο να επαναλαμβάνουμε αυτά που ξέρουμε. Αυτά που δεν είπαμε έχουν σημασία.
Δεν το περίμενα να συναντήσω μια γυναίκα σε αυτή την παράγκα. Πώς βρεθήκατε εδώ? Είναι μια πολύ μπανάλη ιστορία. Δεν αξίζει τον κόπο να τη διηγηθώ. Καλύτερα να μιλήσουμε για το πώς θα φύγουμε από εδώ. Πρέπει να περιμένουμε να πέσει η μεγάλη ζέστη πρώτα. Λένε ότι κάποια στιγμή της μέρας η ατμόσφαιρα δροσίζει από την άβρα της θάλασσας. Ποιος ξέρει προς τα που να πέφτει η θάλασσα? Προς τα εκεί, ίσως. Προς τα εκεί. Θα το μάθουμε όταν φυσήξει. Ίσως στο δρόμο βρούμε κάποιο αμάξι να μας πάρει μέχρι την πόλη. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Η βλάκη σαν και εμένα δεν είναι πολύ. Με συγχωρείτε, σαν και εσάς που καθήκατε σε αυτά τα μέρη. Δεν ήταν δική μου επιλογή να έρθω εδώ. Πώς ήρθατε λοιπόν? Δεν θα μου το πείτε? Αλήθεια, σας ενδιαφέρει? Είναι μια μάλλον άθλια ιστορία. Δεν πειράζει, πέστε μου. Ήθελα να πάω στην πόλη, αλλά έχασα το τρένο και έκανα το στόπ. Δεν κατάλαβα αμέσως γιατί ο οδηγός διάλεξε αυτόν τον απόμερο δρόμο. Κερδίζουμε αρκετά χιλιόμετρα, μου εξήγησε κι εγώ. Τη στιγμή εκείνη τον πίστεψα. Ύστερα σιγά σιγά φανερώθηκαν οι προθέσεις του, αλλά ήταν πια πολύ αργά. Ή δεχόμουν ή έπρεπε να κατέβω. Και κατέβηκα. Ήμασταν κάπου εδώ κοντά. Και έχετε την απέτηση να πιστέψω αυτή την αφελή ιστορία? Είναι η αλήθεια. Τι σκόπο έχουν όλα αυτά αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια? Και γιατί νομίζετε ότι λέω ψέματα? Το διάβασα στα μάτια μου. Τι έχουν τα μάτια μου? Όχι τώρα. Όταν μπήκα σε αυτή την αποθήκη και σας είδα εκεί κολλημένη στον τοίχο, έφτασε ένα βλέμμα για να καταλάβω ότι ζούσατε κάποιο δράμα. Και δεν ήταν βέβαια οι άσεμνες προτάσεις κάποιου χυδαίου οδηγού. Εγώ σας είπα πως βρέθηκα εδώ. Όσο για το δράμα που ζω ή δεν ζω, δεν μπορώ να το οδηγούμε στον πρώτο τυχόντα. Ίσως έχετε δίκιο. Αλλά η ιστορία σας δεν με πείθει καθόλου. Πάντως εγώ δεν είπα ψέματα. Μπορεί, αλλά οι κουβέντες μας είναι πολύ φτιαχτές. Φράσεις που κολλάνε απόλυτα η μία με την άλλη. Μα δεν γνωριζόμαστε. Δεν μπορεί ακόμα να υπάρξει καμιά σύγκρουση μεταξύ μας. Το παραδέχομαι. Δεν πρέπει να κάνετε το stop. Ιδιαίτερα όταν κάποια είναι νέα και ωραία όπως εσείς. Όχι, όχι, μα τι λέω. Αρχίζω να γίνομαι ανόητος. Τι αειδιαστική φιλιαρία. Δεν μπορώ να ακούω τον εαυτό μου. Τι περιμένατε δηλαδή να βρείτε? Τουλάχιστον λίγο αυθορμητισμό. Μεταξύ δυο που συναντιούνται για πρώτη φορά. Μη ζητάτε τα δίνετε. Σιωπή. Όχι, είναι οι κραυγές των πουλιών. Ποιος ξέρει από πού έρχονται. Είναι θαλασσοπούλια. Δεν τα αναγνωρίζετε από το πέταγμα? Μόνο όταν τα σπρώχνει ο άνεμος. Όταν γεμίζουν τον ουρανό με γεωμετρικά σχήματα. Γιατί όμως έρχονται κατά εδώ? Δεν έχει τίποτα να φάνε. Έχουν τις φωλιές τους ανάμεσα στις πέτρες. Έρχονται να γεννήσουν. Τη γνωρίζετε καλά αυτή την περιοχή, ε? Ξαναρχίσατε το πείραμά μας. Όχι, Νάσκοπο. Οι λέξεις χάνουν εντελώς το νόημά τους. Τι ιδέα και αυτή να αρχίσουμε από την αρχή. Ποτέ δεν είναι δυνατόν να ξαναρχίσει κάτι. Ποτέ. Η ζωή είναι υποφερτή γιατί δεν γνωρίζουμε το μέλλον. Η δικιά μας γνωριμία έχει αρχίσει. Έπρεπε να συνεχίσουμε από εκεί, γιατί μόνο από εκείνο το σημείο μπορούσε να εκδηλωθεί κάποιο συνέστημα. Είστε σίγουροι για αυτό που λέτε? Ίσως συνέστημα είναι υπερβολικό. Καλύτερα να πούμε συγκίνηση. Αυτό μου φαίνεται πιο σωστό. Μια συγκίνηση που έγινε πιο συγκεκριμένη όταν έμαθα για το τρένο που θα περνούσε και για τη ζωή σας που πεζόταν εκεί πάνω. Από εκεί δεν ξεκίνησε και ο φόβος? Ναι, αλλά δεν ξέρω αν φοβόμουν για μένα ή για εσάς. Θέλετε να το πιστέψω? Εσείς με αναγκάσατε να εκτεθώ χωρίς αναστολές. Νομίζετε ότι για μένα αυτή η αδιάντροπη αντιμετώπιση είναι ευχάριστη? Συνεχίστε. Ύστερα έμαθα ότι όλα αυτά τα κάνατε για μια ιδέα. Τότε η συγκίνηση μεγάλωσε, γιατί μεγάλωσε και ο κίνδυνος για εσάς. Ένας απελπισμένος αγώνας. Ένας άνθρωπος με γυμνά χέρια ενάντια σε ένα βουνό. Ετοιματζήρικα λόγια, ρητορίες, δεν με πείθουν. Μου είπες πως σε λένε Σιγκ. Σίγουρα δεν θα είναι το πραγματικό σου όνομα. Αλλά είναι έξυπνα διαλεγμένο. Μ' αρέσει. Σιγκ. Τόσο σύντομο. Στεγνό, σκληρό, με αυτή την κοφτή κατάληξη. Να, που για πρώτη φορά αρχίζω να σε βρίσκω αλήθεια. Τα κατάφερα γρήγορα, βλέπεις. Πέραξα από πάνω μου όλους τους μύθους που μας φορτώνουν από τη γέννησή μας. Δεν αστείευομαι, ξέρεις. Είναι ολόκληρη πανοπλία άμυνας, αλλά ακόμη περισσότερο επίθεσης. Κι εγώ τα πέταξα όλα. Τώρα είμαι γυμνή, βλέπεις. Δεν υπήρχε χρόνος να παίξουμε με αναβολές για να γευτούμε το αποτέλεσμα. Το τρένο θα περάσει σε λίγο. Έπρεπε να συντομεύσω το διάστημα που οδηγεί στο μέλλον μας. Εύα. Έρχεται ένα αυτοκίνητο. Από πού? Έρχεται εδώ. Φίλη σου? Δεν περιμένω κανένα φίλο. Θα μπορούσε να είναι αυτός που το έκανα το στόπ. Όχι, δε ο οδηγός που έρχεται να εκετεύσει τη συγγνώμη σου. Είναι βεβαιωθήμη πως έχω αλλάξει γνώμη. Πάντως είναι μεγάλη τύχη που ήρθε κάποιος. Λέτε ότι είναι τύχη. Γιατί δεν έχετε την ίδια γνώμη. Και τώρα τι θα γίνει? Τι θα γίνει δηλαδή? Ένας ξένος, ένας μάρτυρας. Όλα γίνονται πιο πολύπλοκα, δεν είναι έτσι? Ή πιο εύκολα, τουλάχιστον για εσάς. Δεν σκέφτεστε ότι έρχεται ένας σύμμαχος? Σας το ξαναείπα, είμαι με το μέρος σας. Ήταν η απόδειξη που περίμενα. Τώρα δεν αμφιβάλλω πια. Μου φαίνεται ότι έκοψε ταχύτητα. Είναι φυσικό. Το μονοπάτι είναι γεμάτο λακκούβες. Τι θα κάνετε όταν φτάσει? Θα πάρετε το αυτοκίνητο του? Φτάνει να πάρω λίγο νερό από το ψυγείο του. Η βία μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία. Κοιτάξτε! Σταμάτησε. Είδε το αυτοκίνητό μου. Δεν ξέρει τι να κάνει.
Ίσως φοβάται μην ενοχλήσει κάποια ερωτική συνομιλία. Ίσως φοβάται μήπως δώσει λογαριασμό για αυτά που μου έκανε πριν. Πρέπει να πάω να τον καθησυχάσω. Ίσως πρέπει να πάω εγώ. Ας βγούμε μαζί καλύτερα. Ελάτε. Εδώ είμαστε. Ελάτε, μη φεύγετε. Μη φοβάστε. Μα τι κάνετε. Ελάτε, ελάτε. Μη φεύγετε, ελάτε εδώ. Hey. Γιατί έφυγε? Φοβήθηκε. Είδε ότι ήμουν με παρέα. Θα ήθελα να με βρει μόνη μου. Εσείς δεν βλέπετε παρά μόνο τη σεξουαλική πλευρά. Γιατί θα μπορούσε να υπάρχει κι άλλη? Χάθηκε κιόλας. Είμαστε πάλι μόνοι. Δυο ναυαγοί σε ένα βράχο. Και γύρω ένας ωκεανός πέτρες κάτω από έναν ήλιο εχθρικό. Γιατί ήρθατε εδώ τόσο πριν τον ερχομό του τρένου? Για να έχω χρόνο να τα ετοιμάσω όλα με την ησυχία μου. Σκέψουν άφανα την τελευταία στιγμή. Σχεδόν σαν να ξέρατε ότι εγώ βρισκόμουν εδώ. Εσείς ήσασταν το απρόβλεπτο, το οποίο πρέπει πάντα να υπολογίζεις. Ακόμα και στις πιο ευνοϊκές καταστάσεις. Είμαστε κιόλας στο πρώτο μάθημα. Εσείς τι λέτε, θέλετε να μάθετε? Περιμένω με αγωνία. Το μάθημα θα είναι σύντομο, αλλά πολύ ενδιαφέρον, σας το υπόσχομαι. Ας αρχίσουμε αμέσως, είμαι έτοιμη. Ο καλύτερος τρόπος να μάθει κανείς είναι να καταλάβει τα λάθη που έχει κάνει. Συμφωνείτε? Συμφωνώ. Ας αναλύσουμε λοιπόν τα δικά σας. Αποδείξατε ότι ξέρετε να παρατηρείτε ορισμένες λεπτομέρειες, αλλά τα συμπεράσματά σας ήταν πολύ βιαστικά. Αναφέρεστε σε αυτό που είδα στο κάθισμα του αυτοκινήτου σας? Ακριβώς. Το πιστόλι σας το είπα. Το έχω πάντοτε πρόχειρο όταν διασχίζω έρημες περιοχές. Και το βέλος στο χάρτη έδειχνε πού έμεινα δίχως νερό. Και η εφημερίδα? Βρισκόταν στο κάθισμα τυχαία. Και όχι επειδή έπρεπε να ξαναπεράσω το ρόλο μου. Και την πινακίδα του αυτοκινήτου πώς την εξηγείτε? Εδώ πράγματι ήσασταν πολύ παρατηρητικοί. Ενώ δεν ξέρω καθόλου την περιοχή, το αυτοκίνητο έχει πινακίδα της πόλης. Αλλά είναι πολύ απλό. Το αμάξι δεν είναι δικό μου. Κλεμμένο? Όχι, νοικιασμένο. Με ψεύτικη ταυτότητα. Γιατί? Δεν χρειαζόταν. Το αυτοκίνητο θα επιστρέφονταν την ίδια μέρα. Αφού θα βάζατε σε ασφαλές μέρος τους σάκους. Α, μάλιστα. Πρέπει να ξεκαθαρίσω και αυτό. Προσωπικά δεν έχω κανένα φίλο στο τρένο που θα περάσει. Από το οποίο κανένα σάκος που πρέπει να κρύψω και να παραδώσω δεν θα πεταχτεί. Γιατί δεν ανήκω σε καμιά συμμορία και δεν είμαι μέλος κανενός πολιτικού κινήματος. Λυπάμαι, Εύα. Θα σας απογοητεύσω. Δεν έχω καμιά ληστεία να σας προσφέρω. Απογοητευτήκατε, ε? Όχι, νιώθω αηδία. Λυπάμαι. Σε ζητώ συγγνώμη. Μια ώρα τώρα με κοροϊδεύετε. Λυπάμαι που σκέφτεστε έτσι. Είστε παλιάνθρωπος. Μην το παίρνετε έτσι, Εύα. Και έχετε το θράσος να μου λέτε. Για μια ώρα ήμουν το παιχνιδάκι σας. Με βασανίσατε, με ταπεινώσατε. Με αναγκάσατε να σας εκετεύσω, απειλώντας ότι θα με σκοτώσετε. Μα τι άνθρωπος είστε! Μην αγγίζετε! Μην τολμήσετε να με ακουμπήσετε. Με κάνετε και να τριχιάζω. Μην είστε τόσο αυστηροί. Δεν θέλω ούτε να σας ακούω. Δεν σας το επιτρέπω. Παίξατε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Μιλούσατε για ζωή και θάνατο με αηδιαστικό κινησμό, διασκεδάζοντας με τον τρόμο που βλέπατε στο πρόσωπό μου. Μα τι είστε, τέρας τρελός! Ελάτε, μην κάνετε και έτσι. Και πρέπει να πνίξω το φόβο μου, να κρύψω την ρεμούλια μου, να προσπαθώ να δείχνω ψύχρεμη. Ξεχάστε το Εύα. Και μην λέτε το όνομά μου! Δεν θέλω να προφέρετε το όνομά μου, καταλάβατε? Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Μετά μπορείτε να σκεφτείτε και να κρίνετε. Να κρίνω τι, την ικανότητά σας να μεταμφιέζεστε σε ληστή? Αργότερα θα σας εξηγήσω. Θέλετε να πιστέψω ότι δεν ήταν παιχνίδι? Αργότερα είπα. Ή μήπως το παιχνίδι δεν τέλειωσε ακόμα? Κρίμα να μην συνεχιστεί, ε. Μέχρι τώρα πήγε καλά. Μου φυλάτε κάποια έκπληξη? Περιμένετε, ακόμα. Περιμένετε, ε. Μην είστε άδικοι. Να περιμένω γιατί? Είμαι περίεργη να μάθω τι καταφέρατε να επινοήσετε πάλι. Εμπρός. Αρχίστε αμέσως, μην με κρατάτε σε αγωνία. Πρώτα πρέπει να ηρεμήσετε. Στο διάλογο τότε. Δεν είμαι ταραγμένη όσο θέλω. Δεν υπακούω πια σε διαταγές. Αρκετά σας ανέχτηκα με το πιστόλι καρφωμένο πάνω μου. Τι ηθοποιός! Κι εγώ που έπεσα στην παγίδα σαν το χειρότερο βλάκα. Μην μιλάτε έτσι. Περιμένετε να σας εξηγήσω. Θα σας περάσει ο θυμός. Τότε θα πρέπει να μείνω βουβή για πάντα. Θα ηρεμήσετε μόλις το πρόβλημα που σας οδήγησε εδώ θα αρχίσει πάλι να σας πονάει. Τι ξέρετε εσείς για το πρόβλημα? Τίποτα. Αλλά θα μπορούσα να ξέρω κάθε του λεπτομέρεια. Αν ήθελα, δεν συμφωνείτε? Και λοιπόν. Ναι, αν με ρωτούσατε λίγο πιο πριν θα είχα ξανοιχτεί αφελέστατα, ηλίθια. Αλλά αποδογυρισμένη σαν πουκάμισου.
Εγώ δεν το θέλησα. Και χάσατε την ευκαιρία. Γιατί τώρα δεν θα μου βγάλετε λέξη, ούτε με τον άλλη. Μα εγώ δεν θέλω να μάθω τίποτα. Σίγουρα δεν θα μάθετε τίποτα. Δεν θα σα το θύμιζα καν αν δεν ήμουν αναγκασμένο να αμυνθώ. Καλό κι αυτό. Ένα δικό μου πρόβλημα που δεν το ξέρετε σα χρησιμεύει για άμυνα. Κάπω πεσμένη αυτή τη φορά η φαντασία σα. Όλα ξεκίνησαν από αυτό. Η παρεξήγησή σα, η επινόησή μου. Από αυτό που εσεί ονομάζετε παιχνίδι. Εξηγηθείτε. Δεν θα έπρεπε να έχετε ανάγκη από εξήγηση. Κι όμω έχω, εξηγηθείτε. Και θα έπρεπε εγώ να εξηγήσω κάτι που υπάρχει μέσα σα. Εσείς ακριβώς που λέτε ότι ανακαλύψατε ποιος ξέρει τι. Θα αποφασίσετε να μιλήσετε. Μόνο όταν στη φωνή σας δεν θα υπάρχουν πια ίχνη περιφρόνησης και μίσους. Κρατήστε το μυστικό σας. Μου είναι τελείως αδιάφορο. Σηκώνεται κάτι σαν ομίχλη. Ομίχλη από τη ζέστα. Ανεβαίνει από τις πέτρες. Ποιος ξέρει από ποια βάθη. Η καυτή ανάσα της διψασμένης γης. Θα μπορούσε να είναι κάποιος στίχος, τι λέτε. Κάποτε έγραφα κι εγώ ποίηματα. Στα κρυφά, όπως όλοι εξάλλου. Ξέρετε γιατί γράφουμε ποίηματα στα κρυφά και ντρεπόμαστε να τα δείξουμε? Γιατί είναι ερωτικά γράμματα που απευθύνονται σε εμάς τους ίδιους. Τα δικά μου ήταν γεμάτα θλίψη, φουσκωμένα από μελαγχολία. Μέσα από τα δάκρυά μου κοίταζα τη φύση την ώρα που γερνώ ο ήλιος. Ύστερα, μια μέρα διάβασα το στίχο ενός αληθινού ποιητή, ή μάλλον μιας ποιήτριας, και έπαψα να γράφω. Ήταν ένας στίχος της Απφός που έλεγε: «Μη κλαίτε στου ποιητή το σπίτι. Δεν είναι αντάξιό μας». Αρχίζετε να δημιουργείτε καινούριο ρόλο. Το ρόλο του συνασταλμένου νέου που ζητάει προστασία. Ωραία, η συγκινησιακή φάση ξεπεράστηκε. Επιτέλους φτάσατε στον κινησμό. Την απόμακρη και περιφρονητική συμπεριφορά που θα σας χρησιμεύσει ως άμυνα. Και από ποιον πρέπει να μηνθώ? Εσείς δεν είστε πια επικίνδυνος. Μπορεί να έπεσα έξω. Πάντως η επινόησή μου δεν ήταν άσκοπη, αφού σας οδήγησε σε αυτό το σημείο. Εξηγηθείτε καλύτερα. Ξέρετε γιατί συνέχισα την παρεξήγησή σας? Γιατί σας έφτασα μέχρι την απελπισία. Γι' αυτό που διάβασα στα μάτια σας μπαίνοντας εδώ. Μια απελπισία τόσο βαθιά που με τάραξε. Που με έκανε ακόμα και να ξεχάσω ότι ήμουν εχμάλωτος αυτής της ερήμης. Χωρίς να μπορώ να φτάσω μέχρι το αεροδρόμιο. Δεν ήξερα ότι είχα τόση δύναμη στο βλέμμα. Ω, μα εσείς μίλωσατε σοβαρά, συγγνώμη. Έτσι σας θέλω. Ηρωνική, δύσπιστη, απρόσβλητη από τις συγκινήσεις. Έτσι με θέλετε, είπατε. Και με ποιο δικαίωμα? Κανένα, έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Λοιπόν, έφτασα να με κοιτάξετε για να ξεχάσετε τα βάσανά σας. Κατάλαβα ότι βρισκόμουν αντιμέτωπος με κάτι πολύ πιο σοβαρό. Στο πρόσωπό σας διάβασα μια άσχημη απόφαση. Σκέφτηκα ότι βρισκόμασταν μακριά από όλους, δίπλα σε μια σιδηροδρομική γραμμή από την οποία θα περνούσε κάποιο τρένο, και τότε από το μυαλό μου πέρασε μια υποψία. Ποια? Ξαφνικά κατάλαβα γιατί είχατε έρθει εδώ. Γιατί? Θέλατε να αυτοκτονήσετε. Είστε σίγουρος? Όχι. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά οι πιθανότητες ήταν λίγες. Έπρεπε να το παραβλέψω αν ήθελα να κάνω κάτι για εσάς. Γι' αυτό αντιτάχτηκα τόσο όταν θέλατε να φύγετε. Γι' αυτό ήμουν τόσο βίαιος όταν ξαναπήρα το πιστόλι μου. Και η παράσταση με τη ληστεία τι νόημα είχε? Εσείς μου προσφέρατε την παρεξήγηση που κάνατε. Κατάλαβα ότι μπορεί να χρησιμεύσει. Τη συνέχισα όσο μπορούσα και αποδείχτηκε απαραίτητη. Γιατί πράγμα? Για να σας κάνει να καταλάβετε την αξία αυτού που λίγο πριν θέλατε να πετάξετε. Τη ζωή μου. Ακριβώς. Και δεν σκεφτήκατε ότι αν είχα αποφασίσει να αυτοκτονήσω, το γεγονός ότι θα μου δίνετε ένα χέρι να πάω στον άλλο κόσμο δεν θα μου έκανε ούτε κρύο ούτε ζέστη? Εσείς θέλατε να πεθάνετε για κάποιο δικό σας πρόβλημα, όχι για κάτι που δεν σας αφορούσε. Λάθος. Δεν είχα καμιά διάθεση να αυτοκτονήσω. Μπορεί. Κι όμως συνεχίζω να το πιστεύω ότι καταλάβα σωστά. Ίσως μάλιστα το αποχαιρετιστήριο γράμμα σας να βρίσκεται εδώ μέσα. Μα τι κάνετε εκεί? Δώστε μου εδώ την τσάντα μου. Επιτρέψτε μου αυτή την αδιακρισία. Αφήστε κάτω την τσάντα μου. Κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ικανοποιηθήκατε? Συγγνώμη. Θέλετε να μου σώσετε τη ζωή. Σας ευχαριστώ. Αλλά για την καλή πράξη της ημέρας πρέπει να σκεφτείτε κάτι άλλο. Και αυτό τι είναι? Δεν ξέρω. Ήταν μέσα στη τσάντα σας. Δεν το έχω ξαναδεί. Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρετε τίποτα? Σας είπα ότι δεν ξέρω.
Πώς το εξηγείτε τότε? Δεν ήταν μέσα στην τσάντα μου, απλώς. Και πώς βρέθηκε ανάμεσα στα πράγματα? Θα βρισκόταν στο τραπέζι όταν αδειάσατε την τσάντα. Δεν είδα τίποτα πάνω στο τραπέζι πριν. Δεν κοιτάξατε καλά. Ξέρετε τι είναι? Όχι. Ένα κουβάρι φυτίλι. Μάλιστα. Και ξέρετε σε τι χρησιμεύει? Να ανατινάξει κάτι, υποθέτω. Ακριβώς. Το συνδέεις με ένα οποιοδήποτε εκρηκτικό μηχανισμό, το ανάβεις, απομακρύνεσαι και όλα τεινάζονται στον αέρα. Μια σιδηροδρομική γραμμή, παραδείγματος χάρη. Θέλετε να πείτε ότι ήρθα εδώ για να ανατινάξω τις γραμμές? Όχι όμως με αυτό το φυτίλι. Είναι περασμένο με κέρι και θα έλειωνε με τη ζέστη που κάνει έξω. Εξάλλου το κατάλαβε και αυτός που θα το χρησιμοποιούσε. Βλέπετε την άκρη που είναι μαυρισμένη? Προσπάθησε να το ανάψει, αλλά δεν τα κατάφερε. Μάλιστα. Σίγουρα για να τίναξει η σιδηροδρομική γραμμή στο μέρος είναι ιδεώδες. Εντελώς αφύλακτο. Ύστερα εδώ κοντά δεν βρίσκεται και ο πυρηνικός αντιδραστήρας. Έγινε λόγος στις εφημερίδες. Βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο. Τώρα κατάλαβα. Η διαμάχη από τις εφημερίδες. Οι διαδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες. Η γραμμή περνάει κοντά από το αεροδρόμιο, επομένως και από τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Το υλικό για τον αντιδραστήρα μεταφέρεται από εδώ. Μια ανατίναξη αυτή τη γραμμή αποκτά ένα συγκεκριμένο νόημα διαμαρτυρίας. Τέτοια καταστροφή για μια διαμαρτυρία δεν σας φαίνεται υπερβολικό? Γιατί καταστροφή? Υπάρχει πάντα η δυνατότητα με ένα τηλεφώνημα να σταματήσει το τρένο ή να προκαλέσει την έκρηξη όταν το τρένο θα έχει περάσει. Το νόημα έτσι κι αλλιώς παραμένει. Σας υποτίμησα πριν. Η φαντασία σας ξεπερνάει τα όρια. Μόνο που κάτι δεν ταιριάζει. Το φυτίλι δεν βρισκόταν στην τσάντα μου. Τότε ας υποθέσουμε ότι βρισκόταν και ότι είχατε έρθει για την ανατίναξη. Έρχεστε εδώ με το αμάξι ενός φίλου. Επιλέγετε το μέρος που θα τοποθετήσετε τα εκρηκτικά και μόνο τότε καταλαβαίνετε ότι το φυτίλι δεν κάνει. Αναβάλλετε την ανατίναξη. Όχι, γιατί? Η πόλη δεν απέχει παρά 20 χιλιόμετρα. Εύκολα μπορεί κανείς να πάει και να αγοράσει το σωστό φυτίλι. Ο φίλος φεύγει με το αυτοκίνητο. Αλλά όταν γυρίζει τον περιμένει μια έκπληξη. Υπάρχει κάποιο αυτοκίνητο. Ποιος να έρθει, φίλος ή εχθρός? Καλύτερα να είναι προσεκτικός. Κρύβεται κάπου κοντά και παρακολουθεί. Να όμως που η φίλη του βγαίνει με τον νεοφερμένο από την αποθήκη και του φωνάζουν να πλησιάσει. Γιατί όμως αυτός φεύγει? Όταν βγήκαμε από την αποθήκη, εσείς είσαστε πίσω μου. Και μπορεί θαυμάσια να του κάνετε νόημα να φύγει. Χωρίς εγώ να το καταλάβω. Το υποθέτετε κι αυτό? Βέβαια. Εγκαταλείψατε λοιπόν την ιδέα ότι ήρθε εδώ για να αυτοκτονήσει. Με ξεγέλασε η συμπεριφορά σας. Τώρα καταλαβαίνω. Ο φόβος και η ανησυχία σας οφείλονται στο ότι θα χαλούσαν τα σχέδιά σας. Όχι λοιπόν απογοητευμένη, έτοιμη να αυτοκτονήσει, αλλά τρομοκράτης. Μια υποψία που ο καθένας μας ρίχνει στον άλλο. Αλλά εξακολουθεί να παραμένει μια υπόθεση. Φυσικά. Ας προεκτείνουμε λοιπόν αυτή την υπόθεση. Θα την προεκτείνουμε μέχρι πού? Μέχρι να δούμε τι μπορεί να συμβεί σε λίγο. Και γιατί όχι? Ο φίλος ήρθε και με είδε να του κάνω νοήματα πίσω από την πλάτη σας να φύγει. Σωστά. Έφυγε λοιπόν, σίγουρος ότι εγώ βρισκόμουν σε κίνδυνο. Αλλά κινδυνεύοντας εγώ, κινδύνευε επίσης η ομάδα στην οποία ανήκω. Τι άλλο θα έκανε ένας φίλος από το να ειδοποιήσει όλους τους άλλους? Δηλαδή πιστεύετε ότι... Ότι όλοι οι φίλοι σε λίγο θα είναι εδώ? Μπορεί, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι έχετε το πιστόλι, αλλά μόνο σας. Μην ελπίζετε ότι θα τα καταφέρετε. Όχι, όχι, σίγουρα όχι. Αλλά μια σας λέξη φτάνει να τακτοποιηθούν όλα. Να τακτοποιηθούν? Λέγοντας τους άλλους ότι βρέθηκα εδώ τυχαία και ότι δεν είμαι εχθρός του κινήματός. Μα είναι στα αλήθεια τυχαίο? Ότι... Πολλές ιδέες μπορούν ξαφνικά να περάσουν από το μυαλό. Θα ερχόμουν εδώ επίτηδες. Θα έπρεπε να ήξερα τις προθέσεις. Κάποιες φήμες, ένας κατάσκοπος. Θα ερχόμουν μόνο. Πού να ξέρω εγώ τι μέθοδο είχατε σκοπό να υιοθετήσετε. Βέβαια, μια τέτοια υποψία είναι θεμητή. Αλλά ευτυχώς εσείς ξέρετε πώς συνέβησαν τα πράγματα. Ξέρετε τι προσπάθησα να κάνω εγώ, ναι, για σας. Όταν ακόμα με θεωρούσατε μια μέλουσα φτώχεια, όχι μια τρομοκράτησα. Τώρα πρέπει να αποδείξετε την ουδετερότητά σας απέναντί μας. Μα αφού θα μπορούσα να είμαι ακόμα και ο παντός. Προσέξτε, δεν θέλω να ξέρω τις ιδέες σας. Θα μπορούσαν να είναι αντίθετες από τις δικές μας. Θέλετε οι υποψίες να γίνουν βεβαιότητα? Θέλετε να μας προσφέρετε και αυτή τη δικαιολογία? Αναποδογυρίστηκαν οι ρόλοι, έτσι. Εξάλλου το άξιζα. Είναι η σειρά σας. Μπορείτε να πάρετε τη ρεβάνς. Τι μπορώ να κάνω για να σας αποδείξω ότι δεν θα σας προδώσω ποτέ? Όχι να το αποδείξετε σε μένα, αλλά στους άλλους. Είναι μια υπόθεση, έτσι. Αφού εσείς την ανοίξατε. Τώρα θα την κλείσω οριστικά. Είναι μια υπόθεση χωρίς καμία βάση. Η δική μου όμως συνεχίζει την πορεία της. Τι ήρθατε να κάνετε στην πόλη? Ήθελα να συναντήσω κάποιο πρόσωπο, αλλά δεν τα κατάφερα. Μια γυναίκα. Ναι. Έμαθα ότι έφευγε από το αεροδρόμιο. Νίκιασα λοιπόν ένα αμάξι και πήρα αυτό το δρομάκι για να φτάσω γρηγορότερα. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Και τώρα? Έφυγε. Δεν θα την ξαναδώ πια. Για βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Είναι η αλήθεια. Βρείτε τίποτα άλλο. Είναι μια ιστορία για λαϊκές φυλάδες. Δεν με πείθει. Μα τι θέλετε να κάνω, να πέσω τα πόδια σας και να συγκετεύσω να με σώσετε? Ή θέλετε να μάθετε ότι δεν θα σας προδώσω ποτέ, γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί σας? Σιωπή. Αυτό είναι στα αλήθεια το τρένο. Πλησιάζει. Μα
περνάει από εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Εκεί στο βάθος, κοιτάξτε. Να το τρένο. Ένα χιλιόμετρο μακριά. Υπάρχει και άλλη γραμμή, λοιπόν. Δεν ξέρω. Δεν πίστευα. Δεν είχατε δει τις γραμμές φτάνοντας εδώ? Αμέσως μετά το μονοπάτι. Όχι, δεν νομίζω. Πέρα από το μονοπάτι δεν υπάρχει γραμμή. Τι θα πει δεν υπάρχει? Αυτό που λέω. Δύο γραμμές κομμένες πάνω στην πέτρα. Σαν δύο πυρωμένα μέλη. Μια νεκρή γραμμή, λοιπόν. Ίσως μια γραμμή υποκατασκευή. Η υποδιάλυση, ποιος ξέρει. Μα τότε όλες οι υποθέσεις μας, οι υποψίες μας, η ανατίναξη, η ληστεία στο ταχυδρομικό βαγόνι, η αυτοκτονία. Νομίζαμε ότι ερευνούσαμε την πραγματικότητα και ταξιδεύαμε στο παράλογο. Η πρώτη αλήθεια που ανακαλύψαμε τα σάρωσε όλα. Μα κατά βάθος το δικό μας ήταν ένα λάθος μόνο όσο αφορά τη γραμμή. Τα υπόλοιπα, όλες οι υποθέσεις στέκουν. Γιατί όχι? Τώρα ίσως εκείνη τη σιδηροδρομική γραμμή εκεί κάτω γίνεται κάποια έκρηξη. Ή κάποιοι σάκοι πέφτουν από εκείνο το τρένο που τρέχει. Και όλα εν αγνία μας. Με λίγα λόγια, η είσοδός μας στη σκηνή θα μπορούσε να είχε γίνει αφού το γεγονός είχε συντελεστεί. Το πτώμα του Άμπλετ είναι εξαπλωμένο στον Παλκοσένικο. Και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Και μήπως δεν συμβαίνει πάντα έτσι? Γιατί αυτή τη φορά να μην είναι πιθανό? Όλα είναι πιθανά με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Είπατε το χειρότερο? Ένα από τα λίγα πράγματα για το οποίο είμαι βέβαιος. Ανησυχητική απεσιοδοξία. Αναρωτιέμαι ανάμεσα στους δυο μας ποιος βρισκόταν πιο κοντά στην αυτοκτονία. Θέλετε να μάθετε ποιος είμαι στην πραγματικότητα και γιατί ήρθα μέχρι εδώ? Μου το ξαναείπετε. Ή τουλάχιστον μου δώσατε μια εξήγηση. Τι περισσότερο θα πρόσθετε μια άλλη? Μια άλλη αβέβαιη αλήθεια. Ορίστε. Υπάρχει όμως κάτι καλύτερο να καταγράψουμε. Όλα άρχισαν γιατί θέλετε να μου σώσετε τη ζωή. Είστε απόλυτα σίγουροι? Μέσα σε αυτό το λαβύρινθο υποθέσεων και υποψιών καταφέρνετε να ακολουθήσετε το νήμα μιας βεβαιότητας. Το ένιωσα στη φωνή σας όταν μου μιλήσατε. Ναι, ναι, δεν κάνω λάθος. Υπήρχε ένας τόνος αλήθειας. Κάτι σώθηκε, λοιπόν. Υπάρχει ένα σταθερό σημείο από όπου μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε. Βλέπετε, λοιπόν, ότι αυτές οι γραμμές δεν οδηγούν στο τίποτα. Αρχίζει να φυσάει η δροσερή άβρα της θάλασσας. Ένα φτερό πουλιού που πετάει ξυστά πάνω από τις πυρωμένες πέτρες. Μπορούμε να βαδίσουμε προς την πόλη. Ώρα να αρχίσουμε πάλι να περιστρεφόμαστε στις συνηθισμένες μας τροχιές. Βέβαια. Η καθημερινή ζωή με την καθημερινή απελπισία. Ή την καθημερινή ασυνειδησία. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις? Δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο η επιλογή του είδους πορείας. Η προσπάθεια να αγγίξουμε την πληγή μας εκεί που μας πονάει λιγότερο. Πάμε. Ακούσαμε το μονόπρακτο του Αλφρέντο Μπαλντούτσι, «Λαβύρινθος». Μετάφραση Βαγγέλης Ηλιόπουλος. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Πέρης Μιχαηλίδης, Καριοφιλιά Καραμπέτη. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Μουσική επιμέλεια Ιάκωβος Δρόσος. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Ραδιοσκηνοθεσία Βίκτορ Αρδίτης. Εισηγητής δραματολογίου Βάιος Παγκουρέλης.